Καλώς στη ματούλα μας. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο σίγουρα αφορά πάρα πολύ κόσμο και θα έρθει να ξεβολέψει, εύχομαι, και την ίδια στιγμή και να τοποθετήσει σωστή θέση κάποια πράγματα. Ναι, αυτό ευχόμαστε, γι' αυτό το θα προσπαθήσουμε έτσι να το ανοίξουμε. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Θα μιλήσουμε για το πώς έτσι νιώθουν οι γυναίκες όταν γύρω εκεί στα 35 βρίσκονται είτε χωρίς σύντροφο, είτε βρίσκονται ανήπαντρες ή παντρεμένες χωρίς παιδιά, mm-hmm. και πώς τις αντιμετωπίζουμε, τις αντιμετωπίζει η κοινωνία και πώς ίσως και εκείνες αισθάνονται, έτσι βλέποντας αυτή τον τρόπο που η κοινωνία τις αντιμετωπίζει, τις ερωτήσεις του τι εσύ παντρεύτηκες, πότε θα παντρευτείς, έχεις κάνει παιδιά, είσαι μόνη σου, βιάσου γρήγορα, ο χρόνος περνάει, που αυτή η πίεση μπορεί να αφορά, συνήθως αφορά την οικογένεια αυτών των γυναικών και ίσως μετά και έναν ευρύτερο περίγυρο. Θα μπορούσαμε με μια πιο διευρυμένη οπτική να πούμε ότι μιλάμε γενικώς για τους ανθρώπους και για γυναίκες και για άνδρες, αλλά καταλήγω στο ότι δεν ισχύει το ίδιο για τους άνδρες και αυτό είναι ένα κομμάτι των κοινωνικών προτύπων που κουβαλάμε. Σε αυτό το κομμάτι όχι. Οι άνδρες έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα κομμάτια. Αλλά σε αυτό το κομμάτι όχι τόσο πολύ, mm-hmm. γιατί η γυναίκα έχει τον περιορισμό του μέχρι πότε θα γίνει μαμά. Οπότε εκ των πραγμάτων και ο χρόνος και την ίδια από τα 30 και μετά, και ιδιαίτερα αν δεν είναι ήδη σε κάποια σχέση, αρχίζει να νιώθει ότι την πιέζει αυτός ο χρόνος, ακόμα και αν ποτέ πριν δεν είχε σκεφτεί ότι θέλω να γίνω μαμά, θέλω να κάνω οικογένεια, επειδή βρίσκεται σε αυτήν την ηλικία και χρονικά είναι η στιγμή που πρέπει να γίνει αυτό και αρχίζουν οι άλλοι γύρω και το κάνουν, αρχίζει εκεί και αναρωτιέται μήπως έχει χάσει χρόνο, μήπως πρέπει να βιαστώ. Φοβάμαι λίγο, μην κατηγορηθούμε για αυτή τη συζήτηση. Μην μπούμε στο στόχαστρο, τέλος πάντων, ένα σχολιασμό που θα πει «Να, και εσείς τώρα το αναπαράγετε. Αναγνωρίζετε ότι από αυτή την ηλικία και μετά το θέτεται ως δεδομένο ότι η γυναίκα θα δεχθεί την πίεση την κοινωνική». Mm-hmm. Μα αν δεν το αναγνωρίσουμε, αν δεν το φέρουμε πάνω στο τραπέζι, αν δεν το συζητήσουμε και δεν δούμε ακριβώς πώς το βιώνει και η ίδια η γυναίκα και όλοι οι υπόλοιποι γύρω της, θα είναι σαν να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι μια πραγματικότητα, γιατί και λέω πάλι, αλλά σήμερα φορά η συζήτησή μας τη γυναίκα. Ναι. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που λέει σπουδές, δουλειά, σύζυγος, παιδιά. Mm-hmm. Επειδή όμως στη σημερινή εποχή αυτό για αρκετούς ανθρώπους, όχι ίσως ακόμα για την πλειοψηφία, αλλάζει. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί μια γυναίκα στα 30 της, στα 35 της, στα 40 της και να μην έχει καν σύντροφο, να μην είναι καν σε μία σχέση. Mm-hmm. Και αυτό επίσης είναι μία πραγματικότητα. Ή μπορεί να είναι στα 40 της, στα 42 της, παντρεμένη και να μην έχει κάνει παιδιά. Ή να δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά. Οπότε εκ των πραγμάτων, τη σημερινή εποχή μπορεί να μας βρει αυτή η ηλικία όπου δεν έχουμε ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα. Πώς το βιώνει αυτό η γυναίκα, γιατί εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη ενοχή στην κουβέντα μας και σε αυτά που είχαμε πει, ότι πώς θα το προσεγγίσουμε το θέμα, ότι βιώνουν ένα ενοχικό σύνδρομο, ότι δεν κατάφεραν κάτι, δηλαδή βαθιά μέσα τους, πώς λειτουργεί αυτό και ενοχλεί. Ναι, λειτουργεί σαν μία αίσθηση ότι απέτυχα. Εγώ αυτό, ας πούμε, που συχνά θα αντιμετωπίσω σαν ερώτημα από μία γυναίκα, είναι ποιο είναι, τι πρόβλημα έχω, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Άρα, σημαίνει ότι είναι μια αποτυχία, που είναι μια προσωπική αποτυχία και αφορά το ότι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Κάποιο πρόβλημα σαν προσωπικότητα, σαν χαρακτήρας. Ή θα έρθει μια γυναίκα σε εκείνη την ηλικία και θα μετανιώνει ίσως το γιατί αυτό δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Νωρίτερα ήθελα να κάνω καριέρα, να δουλέψω. Μήπως έπρεπε να έχω κάνει άλλες επιλογές. Και έρχεται εκεί πέρα να αναρωτιέται κατά πόσο αυτή η επιλογή που έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή εντός εισαγωγικών θα της δημιουργήσει πρόβλημα με το μέλλον. Θα προλάβω τώρα, θα μπορέσω τώρα. Και αυτό τι θα σημαίνει. Πώς μετά εγώ θα ενταχθώ στο κοινωνικό σύνολο, γιατί ξέρεις τι, έχουμε πάρα πολλά πρότυπα γύρω μας, το πώς είναι να είμαστε παντρεμένοι με παιδιά και οικογένεια. Μια γυναίκα που έχει να ακολουθήσει, που επιλέγει κιόλας να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, αυτό δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τριγύρω να δείτε ότι και αυτοί οι άνθρωποι
και ολοκληρωμένοι είναι και καλά μπορεί να ζήσουν και δυσκολίες έχουν. Και αυτό αφορά είτε είσαι παντρεμένος, είτε ανήπαντρος, είτε με σύντροφο, είτε χωρίς σύντροφο. Που να σου πω, δεν υπάρχει ακόμα μια καταγραφή γι' αυτό. Ναι. Ίσως κάπου παρακάτω, εγώ αυτό λέω ότι οι επόμενες γενιές, επειδή αυτές θα έχουν ανοίξει αυτό το δρόμο και θα είναι πιο συχνό να συναντούμε ανθρώπους που θα ζουν με ένα διαφορετικό τρόπο, θα έχουν κάνει μια άλλη επιλογή και θα είναι εντάξει. Με την έννοια ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και θα έχουν και εκεί να αντιμετωπίσουν ότι αφορά τον καθένα μας. Δεν είναι περισσότερο ευτυχισμένος ένας άνθρωπος που είναι παντρεμένος με παιδιά, ούτε περισσότερο ευτυχισμένος ένας άνθρωπος που είναι μόνος του. Mm-hmm. Τα προβλήματα, οι δυσκολίες μας αφορούν όλους. Απλά τώρα επειδή είναι το πρότυπό μας αυτό το μοντέλο, θεωρούμε ότι αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η ζωή μας είναι κάπως καταδικασμένη. Αυτή η θεώρηση γίνεται με φίλτρα, φαντάζομαι, Ματούλα, που έχουν μπει στο μυαλό μας, στο υποσυνειδητό μας, στο λογικό μας, στο συνειδητό μας, μέσα από την κοινωνική εκπαίδευσή μας. Ναι, είναι η εκπαίδευσή μας και είναι πολύ πρόσφατο το ότι οι άνθρωποι μπορούν πλέον να κάνουν τις δικές τους επιλογές, το ότι μπορούν να ζήσουν και με άλλους τρόπους. Είναι πρόσφατο, Ανδριανή. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε άμαθοι στο να το διαχειριστούμε. Είμαστε άμαθοι, δηλαδή, ακριβώς. Οπότε και η κοινωνία που είναι ο καθένας από εμάς, είμαστε άμαθοι σε αυτό. Και αυτός που το βιώνει σε προσωπικό επίπεδο, και αυτός έχει να διαχειριστεί ένα δρόμο που καλείται να τον ανοίξει. Ωραία, εγώ είμαι εδώ. Τελικά επιλέγω να μην παντρευτώ, να μην κάνω παιδιά, το επιλέγω. Και μετά τι, πώς θα ενταχθώ ή πώς θα κυλήσει η ζωή μου. Πώς κυλάει η ζωή κάνοντας μια τέτοια επιλογή. Είναι που δεν έχουμε την εικόνα πολύ, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την εικόνα. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι είναι πολύ σημαντικό όταν βρισκόμαστε έτσι σε συνθήκες που δεν έχουμε κάνει αυτό που συνήθως γίνεται, το να συζητάμε, το να μιλάμε, το να το μοιραζόμαστε εκεί πάνω. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι όταν νιώθουν ότι δεν πληρούν μια κοινωνική συνθήκη αρχίζουν να απομονώνονται. Αρχίζουν έτσι να μαζεύονται πολύ στον εαυτό τους, να αποσύρονται, να μην μοιράζονται τον προβληματισμό τους, τη δυσκολία τους. Που αυτός ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να υπάρχει. Δεν έχεις να περπατήσεις ένα δρόμο που τον έχουν πατήσει και πολλοί άλλοι γύρω σου. Και αυτό σου δίνει μια ασφάλεια. Mm-hmm. Βέβαια. Είναι και το αίσθημα του ανήκειν. Ναι, ανήκω ακριβώς. Σε μια ομάδα ανθρώπων που κάνει αυτό. Κάνω και εγώ το ίδιο τώρα, καλά το κάνω, στραβά το κάνω. Ναι. Αφού το κάνουν και οι άλλοι, βολεύομαι μέσα σε αυτό. Αν εγώ, για παράδειγμα, είμαι 35 ετών και πριν από κάποιο διάστημα είχα μια συγκεκριμένη παρέα και αυτή η παρέα ένας-ένας έχει αρχίσει να παντρεύεται, να κάνει παιδιά. Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Άρα, εδώ καλούμε να δημιουργήσω μια άλλη συνθήκη για τη ζωή μου. Και πολλές φορές αυτό λέω, ότι όταν οι άνθρωποι σαν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε δύο κόσμους, προς τα πού να πάω, πού με καλή καρδιά μου να πάω. Γιατί εκεί συνήθως, Ανδριανή, υπάρχει και ένα μπέρδεμα, και αυτό είναι σημαντικό, κάθε γυναίκα, το πού είναι η επιθυμία μου και πού είναι το πρέπει. Το πρέπει μου και το θέλω μου. Πού είναι ο συντηρητισμός μου, που όλοι έχουμε τέτοια κομμάτια συντηρητικών φωνών μέσα μας, όλοι μας. Και αυτά πρέπει να διαπραγματευτούμε, με αυτά πρέπει να συνομιλήσουμε. Αλλά έρχεται εκείνη η στιγμή που καλούμε, επειδή δεν το έχω ακολουθήσει, να αντιμετωπίσω και τη συντηρητική φωνή μέσα μου. Και εκεί προκύπτουν οι ενοχές. Εντελώς αυτόματα, ότι δεν τα κατάφερα, ή ενοχές, η κριτική προς τον εαυτό μου, εντελώς υποσυνείδητα. Ναι, δεν τα κατάφερα, ότι έρχεται να γίνεται πάρα πολύ προσωπικό. Δεν τα κατάφερες, απέτυχες, αν είχες κάνει άλλες επιλογές, αυτό ίσως θα σε είχε οδηγήσει σε αυτό που ήθελες. Και αυτό τι θάβει, το ότι πώς εγώ φαντάζομαι να είναι η ζωή μου. Θέλω να κάνω παιδιά, γιατί πριν από μερικά χρόνια ούτε καν το είχα αυτό στο μυαλό μου και τώρα ξαφνικά προκύπτει και αρχίζει να γίνεται και μια κάτι που αρχίζει να με ρουφάει, να γίνεται μονή. Και το θέλω εγώ επειδή εγώ το επέλεξα ή επειδή μου το λέει η μάνα μου, η θιά μου, γιατί έχει η αδερφή μου, η ξαδέρφη μου παιδιά και πρέπει και εγώ λίγο να κινηθώ πιστακή. Είναι το μοντέλο που έχουμε μεγαλώσει. Αυτό. Οπότε μετά η κάθε γυναίκα έρχεται αυτό να συνομιλήσει με τη δική της τη συντηρητική φωνή. Που λέει μάλλον είσαι παράξενη, μάλλον είσαι προβληματική. Γιατί αυτό το κάνουν όλοι γύρω σου και εσύ δεν μπορείς να το κάνεις. Τι πάει στραβά με σένα.
Πώς θα ξεκαθαρίσουμε την προσωπική μας ιστορία. Εκεί θέλω να φτάσουμε. Πώς θα ξεκαθαρίσουμε ποιες από αυτές τις φωνές είναι πραγματικά δικές μας, τι από αυτά, ποια από αυτά τα πέπλα, τα φίλτρα θα πετάξουμε από πάνω μας και θα κρατήσουμε, θα καταλήξουμε στην καθαρή τη δική μας τη φωνή. Ότι εγώ θέλω π.χ. δεν με ενδιαφέρει να κάνω παιδιά. Δεν θέλω. Δεν έχω κάποιο συνέστημα αντίστοιχο μέσα μου, κάποια επιθυμία. Δεν με ενδιαφέρει να παντρευτώ και να ακολουθήσω αυτό το μοτίβο. Mm-hmm. Θέλω να ζήσω ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Πώς θα το καθαρίσω αυτό, να βγάλω τη δική σου, τη φωνούλα της μαμάς μου, της γιαγιάς μου, των προηγούμενων γενεών. Υπάρχει έτσι ένας, πώς να σου πω, λίγο ένας μπούσουλας αυτό. Όταν μία φωνή μέσα μας είναι μία φωνή πρέπει, συνήθως μας δημιουργεί πολύ δυσφορία, πίεση και άγχος. Όταν μια φωνή είναι επιθυμία και ανάγκη, συνήθως λειτουργεί τόσο πιεστικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μια γυναίκα που αποφασίζει ότι όχι, τελικά εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε οικογένεια, ούτε παιδιά. Δεν ξέρω παρακάτω αυτή η απόφασή μου πώς θα λειτουργήσει στη ζωή μου. Έχει ένα άγχος, αλλά κάπου μέσα της νιώθει ότι αυτό που επιλέγει είναι το σωστό για εκείνη, γιατί δεν νιώθει υπερβολικό στρες. Υπερβολικό άγχος. Στον εαυτό της κοντά. Ακριβώς. Δεν νιώθουμε πίεση. Όταν ακολουθούμε τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας, αυτό δεν μας φέρνει αυτή την τρομερή δυσφορία που θα μας φέρει ένα πρέπει. Εκεί λοιπόν είναι λίγο ένας μπούσλος στο πώς αυτό που εγώ λέω στον εαυτό μου με κάνει να νιώθω. Και εκεί χρειάζεται να ανοίξουμε ένα διάλογο. Είμαι αποτυχημένη. Για ποιον? Για μένα? Για τη μαμά μου? Για τον μπαμπά μου? Αν η αποτυχία αυτή αφορά εμένα, για ποιο λόγο είναι αποτυχία μου, τι δηλαδή θα μπορούσα να έχω κάνει. Χρειάζεται λίγο να αρχίσουμε να το γνωρίζουμε αυτό μας το κομμάτι. Ναι, διαβάζοντας και τις συνθήκες γύρω μας. Δηλαδή, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γυναίκες, αφού μιλάμε για γυναίκες, που έχουν επιλέξει κάποια πράγματα στη ζωή τους. Το έχουν επιλέξει πάρα πολύ συνειδητά και να μην προχωρήσουν σε γάμο και να μην κάνουν παιδιά και πάει λέγοντας. Υπάρχουν όμως και γυναίκες την ίδια στιγμή. Ακριβώς, οι οποίες δεν το έχουν επιλέξει. Θέλουν και το γάμο, θέλουν και τα παιδιά ή δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει κάθε μία από μας. Αλλά οι συνθήκες, οι δυσκολεμένες σχέσεις, τα πράγματα όπως τα έφεραν τέλος πάντων δεν ήταν ευνοϊκά. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί μια γυναίκα, ναι, μια χαρά και να ονειρευόταν να κάνει οικογένεια, παιδιά. Και κάπου εκεί στα 30 της, για παράδειγμα, χάνει ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, ένα πολύ κοντινό της πρόσωπο και μπαίνει σε μια διαδικασία πένθους. Ναι. Και ταυτόχρονα έχει να στηρίξει και ένα οικογενειακό περιβάλλον που έχει καταρρεύσει λόγω της απώλειας. Και αυτό χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι, είμαι 30, τώρα πρέπει να πενθήσω πάρα πολύ γρήγορα για να... Μπορεί να πάρει... Να αναπαραχθώ. Αυτό όμως, αυτή η ίδια γυναίκα, και εκεί λέω πάντως στους ανθρώπους ότι κοίτα την προσωπική σου ιστορία. Κάπου παρακάτω, όταν θα περάσει το πένθος, θα έρθει σε ισορροπία και έρθει κάπου εκεί στα 37 της, θα κατηγορήσει τον εαυτό της. Αυτή η ίδια γυναίκα θα ξεχάσει το ότι πόνεσαι, το ότι πέρασε μια διαδικασία πένθους, το ότι κλήθηκε να υποστηρίξει τους γονείς που κατέρευσαν. Εμείς μας ξεχνάμε. Εμείς ξεχνάμε τα βήματά μας, ότι είμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όχι γιατί πάντα έτσι απλά γουστάραμε, γιατί μπορεί να ήταν και η συνθήκη αυτή. Και υπάρχουν, δεν είναι στον έλεγχο μας, υπάρχουν πάντα οι αστάθμητοι παράγοντες. Ναι. Δεν είναι όλα στο χέρι μας. Δεν είναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Κάνουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή της ζωής μας το καλύτερο που μπορούμε ή αυτό που μπορούμε. Και δεν μπορούμε να γυρνάμε μετά ξεχνώντας τον αγώνα μας, τις αγωνίες μας, τις δυσκολίες μας, να κατηγορούμε. Οπότε έρχεται ίσως η κοινωνία με έναν τρόπο να σε κατηγορήσει. Γι' αυτό λέω πολλές φορές. Και εσύ μετά τι κάνεις? Το παίρνεις, το βάζεις μέσα και ολοκληρώνεις τη δουλειά της. Πώς το σταματάς? Πώς το σταματάς? Γιατί εκεί είναι το άρρωστο για μένα, το άρρωστο ασθενές κομμάτι. Το να κάνεις όλο αυτό το συλλογισμό μέσα σου και να έρχεσαι σε δύσκολη θέση, να νιώθεις ενοχές, εισπράττοντας όλα αυτά τα μηνύματα, μέχρι ενός σημείου έχει μία λογική. Δηλαδή, okay, εισπράττω το διαφορετικό, το ακούω, το επεξεργάζομαι, το πετάω, το κρατάω. Πώς θα γίνει λοιπόν να πετάξουμε αυτό που δεν μας αφορά και να νιώσουμε απελευθερωμένοι με τις επιλογές μας, να νιώσουμε καλά, να μην κοιτάμε ποιο είναι το κοινωνικό πρότυπο, να μην μας ακουμπάει καν συναισθηματικά. Αυτό που λες δεν γίνεται. Απλά... Θα ήταν το ιδανικό, θα ήταν το ιδανικό αυτό που λες. Κοινωνία. Όταν ένας άνθρωπος δεν ακολουθεί την πεπατημένη,
Ο φόβος πάντα υπάρχει. Η διαφορά είναι κατά πόσο αυτός ο φόβος τον ορίζει, καταλαμβάνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο, είναι εκεί δίπλα, ξέρουμε ότι φοβόμαστε, αυτή όμως είναι η επιλογή μας, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, οπότε αυτό που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι να, όχι να πετάξει, δεν γίνεται, όταν δεν ακολουθήσεις αυτό το γνώριμο, υπάρχει πάντα ο φόβος, κάνω σωστά, υπάρχει μια αμφιβολία, υπάρχει μια αμφισβήτηση, αλλά το ότι αυτό που ακολουθούμε είναι αυτό που μου έτυχε. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό. Μπορεί να τύχει. Μπορεί. Αυτό μου έτυχε. Αυτό λοιπόν τώρα έχω να αποδεχτώ. Αυτό έχω να διαπραγματευτώ. Φοβάμαι. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει για τη ζωή μου. Αλλά είμαστε εδώ μαζί. Και δεν έχω το φόβο να μπαίνει μπροστά μου. Μπαίνει δίπλα μου. Γιατί, Ανδριανή, υπάρχει. Το να μας αγγίζει καθόλου. Πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να μην μας ορίζει, εκεί είναι η δουλειά που μπορούμε να κάνουμε και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό λέω συνέχεια, όταν έρχεται μια φωνή και λέει, ωραία, δεν έχεις σύντροφο, είσαι παράξενη. Μετά έρχεσαι και λες, άρα είμαι παράξενη. Ωραία, για ποιο λόγο είσαι παράξενη, απαρίθμησε, βάλ' τον εαυτό σου. Να. Για ποιους λόγους, πες μου, 1, 2, 3, αυτό με κάνει παράξενη, αυτό ευθύνεται και γι' αυτό το λόγο εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω βρει σύντροφο. Μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ποτέ παλιότερα θα αναρωτιότανε «Α, δεν είμαι παράξενος, γι' αυτό δεν...» Γιατί πολύ απλά το διαλέγανε. Οπότε δεν είναι... Ήταν δρομολογημένα, είναι αυτό, είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα το ότι είμαι προβληματική, είμαι προβληματικός, γι' αυτό δεν έχω σύντροφο. Σε μια άλλη εποχή δεν υπήρχε καν τέτοιους προβληματισμούς. Τότε δηλαδή οι άνθρωποι ήταν ισορροπημένοι, πάντα υπήρχαν θέματα. Είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και χάνουμε την εικόνα που έχει και την εξωτερική συνθήκη, έχει και την εσωτερική συνθήκη. Τον εαυτό μας χάνουμε μέσα στην επιλογή. Ακριβώς. Και θα μου μείνει πάρα πολύ όταν έκανα την εκπαίδευσή μου στην ψυχοθεραπεία. Είχε πει ο εκπαιδευτής μου, ήταν και Γάλλος, ήταν έτσι πολύ ανοιχτόμυαλος άνθρωπος. Και λέει ένα πράγμα θέλω να θυμάστε στις γυναίκες. Κάποιες γυναίκες είναι γεννημένες να είναι μάνες και είναι ωραίες μάνες. Τους ταιριάζει αυτός ο ρόλος. Γεμίζουν μέσα από αυτό. Κάποιες γυναίκες είναι καλεσερωμένες. Είναι γεννημένες για αυτό το πράγμα. Αυτό τις ολοκληρώνει, αυτό τις γεμίζει. Και μας είχε δώσει και άλλα παραδείγματα, θέλοντας ο άνθρωπος να πει ότι το τι ολοκληρώνει τον κάθε άνθρωπο, το τι τον γεμίζει, είναι πολύ προσωπική υπόθεση και προσωπική διαδρομή. Γιατί αντίστοιχα, στερεοτυπικά μπορούμε να λειτουργήσουμε και για μια γυναίκα που επιλέγει σε μικρή ηλικία να παντρευτεί. Στα 20 δεν θα ζήσει τη ζωή της. Και αυτή η γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχα παρόμοια μια εντός εισαγωγικών επικριτικότητα. Ναι, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή δεν ακολουθεί την πεπατημένη. Ναι, είναι, ναι, που είναι... αυτή τη στιγμή είναι αυτή η αλφα πεπατημένη. Πριν από 20 χρόνια ήταν κάτι άλλο. Μετά από 20 χρόνια επίσης ήταν κάτι άλλο. Πάντα θα υπάρχει κοινωνική και πίεση. Πόσοι άνθρωποι έχουν. Θα συνεχίσουμε, έχουμε εγκλωβιστεί ακολουθώντας αυτή την πεπατημένη. Αυτό θα σου έλεγα, ότι τώρα εμείς έχουμε βάλει το μικροσκόπιο πάνω από μία ομάδα κοινωνική, τις γυναίκες 30+, αλλά αν την ανοίξει την εικόνα, μας αφορά όλους. Τα θέλω και τα πρέπει μας, πόσο πολύ μας τραβάνε και μας ρουφάνε τα πρέπει. Μέσα μας ξέρουμε τι που αγαλιάζει η καρδιά μας και νιώθουμε έτοιμοι να απελευθερωθούμε, αλλά είναι τόσο ισχυρό το πρέπει, το καπακώνει όλο αυτό. Αλλά ακόμα και αν εμείς καλούμε, ακόμα και αν βρούμε αυτή τη φωνή, πάλι έχουμε να κάνουμε δουλειά με αυτή τη φωνή, τη συντηρητική. Έτσι κι αλλιώς, Ανδριανή, για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα που λέει αυτή είναι εμένα, εκεί με πάει η καρδιά μου ή αυτό συμβαίνει. Γιατί μην τα πηγαίνουμε όλα στο κομμάτι της καρδιάς. Μπορεί έτσι να συμβεί. Εγώ θα σου πω, δεν αφορά τις γυναίκες, για να μιλήσουμε και για τους άντρες. Πολύ συχνά πλέον οι άντρες έχουν να διαχειριστούν το γεγονός ότι θα μείνουν σπίτι, γιατί δεν έχουν δουλειά. Ναι. Έτσι. Θα έχουν να αναλάβουν ένα ρόλο που θα κρατούν το σπίτι, όλα αυτά που και καλά είναι δουλειές της γυναίκας και η γυναίκα θα εργάζεται. Αυτό, πόση δυσκολία δημιουργεί σε ένα ζευγάρι, πόσο κόντρα έρχεται με τα στερεότυπα και πόση δουλειά προσωπική του ζευγαριού χρειάζεται για να μπορέσουμε... Υποσυνείδητα γίνεται, μπαίνει το κακό. Υποσυνείδητα, ναι. Γιατί ο καθένας έχει τη δουλειά του. Ναι. Αποδιοργανωνόμαστε όταν αυτό αλλάζει. Αλλά πλέον αλλάζει, γιατί οι άνθρωποι επιλέγουμε. Και μπορεί να το δεις, να λειτουργεί εξαιρετικά σε μια οικογένεια μέσα.
Δηλαδή, αν το αφήσεις εντελώς να λειτουργήσει εντελώς αυθόρμητα, χωρίς να μπει το μηχανάκι, το μοτεράκι της σκέψης. Θα περάσει πρώτα η κρίση. Να είναι καταπληκτικό για όλους. Και ο μπαμπάς να περνάει καλά και τα παιδιά με τον μπαμπά και η σύζυγός και η γυναίκα τέλος πάντων της παρέας να λειτουργήσει διαφορετικά. Και μόλις αρχίσει η σκέψη, μα τι κάνω εγώ εδώ, άντρας, πρέπει να είναι έξω. Τη δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό. 10 εκατοστά πιο κάτω. Κυρτώνει η πλάτη. Πάρα πολύ δίκιο. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Ότι έχετε μια πραγματικότητα να είναι τελικά πάρα πολύ ωραία και μετά έρχεται μια φωνή που λέει, μα αυτό δεν είναι σωστό να συμβαίνει. Ναι. Για ποιον να συμβαίνει δεν είναι τελικά αυτό. Σωστό. Mm. Και πόσα άλλα πράγματα στις επιλογές της ζωής μας. Mm-hmm. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό και σε πώς τοποθετούμε μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Και λες, ρε παιδί μου, πού θα το βρω εγώ αυτό το κουράγιο να σταθώ στα πόδια μου και να με υποστηρίξω. Γιατί θα πάρω την απόφαση π.χ. να κάνω την αλλαγή, όποια και αν είναι αυτή, και να φύγω από τη μέση οδό. Αλλά θα πρέπει μετά και κάθε μέρα να με στηρίζω σε αυτό. Άρα θα πρέπει να έχω κάνει πολύ βαθιά δουλειά μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό σου λέω ότι μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε καλά με αυτό, ότι θα περάσουμε και μια περίοδο κρίσης ή θα περάσουμε μια περίοδο που δεν θα μπορούμε να δούμε ότι όλο αυτό λειτουργεί μια χαρά για μας. Γιατί θα έρχεται μια φωνή και θα σου λέει. Δηλαδή, έχω ακούσει το εξής, το ότι δεν έχω σχέση. Εγώ όμως. Εντάξει, υπάρχει μια στεναχώρια μέσα μου, αλλά περνάω καλά. Και μετά έχω έτσι απέναντί μου ένα βλέμμα που είναι σαν να μου λέει, δεν πρέπει να περνάς καλά. Και λέω, μα μήπως είμαι ανέστητη, μήπως θα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ λυπημένη τώρα. Δηλαδή, το ότι νιώθουμε μια ενοχή, το ότι μπορούμε μέσα σε μια διαφορετική συνθήκη, να έχουμε και τη στεναχώρια μας, αλλά γενικά να περνάμε και όμορφα. Και να προχωράμε και σαν άνθρωποι, να εξελισσόμαστε. Ναι, και να έχει χαρά η ζωή μας. Και συχνά και μπαίνουν μέσα τους άνθρωποι και λένε, μα κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Έπρεπε τώρα εδώ κάπως, ξέρω εγώ, να έχω μια βαθιά θλίψη, να είμαι απομονωμένος. Και επίσης, όταν ένας άνθρωπος, επειδή δεν έχει ακολουθήσει το δρόμο, ας πούμε, την πεπατημένη, χρειάζεται και έχει κολλήσει σε αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κολλάνε σε αυτό. Αυτό που χρειάζεται πολλές φορές, αυτό που λένε ένα ξεζουμάρισμα. Δηλαδή, είμαι αυτό ή εν δυνάμει θα μπορούσα να είμαι αυτό, αλλά είμαι και αυτό και υπάρχει αυτός ο τομέας και ο άλλος τομέας και έτσι πάλι να μας κάνουμε κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας της ζωής μας. Γιατί συνήθως, αν μπορεί να ζουμάρουμε πάρα πολύ σε ένα σημείο... Σε αυτό που δεν έχω κατακτήσει. Και μας στρεσάρει και βουλιάζουμε και μετά αν απομακρυνθούμε λίγο θα δούμε ότι είναι ένα κομμάτι που δεν έχω, μπορεί να το θέλω, μπορεί και όχι, σημαντικό, αλλά είναι ένα κομμάτι. Δεν είναι όλη η εικόνα μπορεί μου. Μπορεί και να μην μας καθορίζει τελικά. Δεν μας καθορίζει. Δεν καθορίζει την αξία μας. Εμείς επιλέγουμε πώς θα πούμε την ιστορία μας όμως. Ακριβώς. Ακριβώς. Παρατριχιάζει αυτό που λες, όντως τελικά είναι το πώς ο καθένας. Και για να πει την ιστορία του, πρέπει να κοιτάξει να δει ποια είναι η ιστορία του, να την πει με τα δικά του λόγια, αυτό που εκείνος νιώθει μέσα του. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και όχι την ιστορία που. Εντάξει, υπάρχει ένα πλαίσιο ιστορίας για να νιώθουμε ασφαλείς. Να ακούσει. Τελικά. Mm-hmm. Μα του λες, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία κουβέντα μας. Και εμένα μου άρεσε, τη ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σου βάζει μέσα κομμάτια να αρχίσεις να αναρωτιέσαι εσύ που είσαι μέσα στην ιστορία σου και εσύ πώς την αφηγήσεις στον εαυτό σου, στους φίλους σου. Τα χρώματά της. Πώς αυτοσυστήνεσαι. Ακριβώς. Mm. Και τα χρώματά της, τον πλούτο της, ακριβώς. Ποιο χρώμα και ποια χαρακτηριστικά μας τα βγάλουμε προς τα έξω τελικά. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξανακάνουμε και άλλες τέτοιες κουβέντες. Θα τις ξανακάνουμε, να βρούμε. Εμείς, να ξέρετε, εμπνεόμαστε από τη ζωή. Δεν μας έρχεται. Α, τι θα πούμε σήμερα. Ναι. Ανοίγουμε ένα δοκίμιο και θα κάνουμε το θέμα αυτό. Όχι, όχι. Βλέπουμε αυτό είναι βγαλμένο από τη ζωή. Παρατηρούμε συμπεριφορές, αντιδράσεις και λέμε, ωραία, για να το φέρουμε αυτό στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να του δώσουμε έτσι μια. Να κάνουμε μια προσέγγιση που να είναι ωφέλιμη και για εσάς και για εμάς. Να είσαστε όλοι καλά, να έχετε όλοι το χρόνο να σκεφτείτε την ιστορία της δικής σας της ζωής και να δείτε πώς θέλετε τελικά από εδώ και πέρα να την αφηγήσετε. Και εσύ το ίδιο, να ζωάσκεις. Φυσικά. Περιμένω να μου πεις. Φυσικά. Να μου καταθέσεις την πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Θα φέρω το διήγημα. Να είστε κοντά στα θέλω σας, εύχομαι. Όλοι μας να είμαστε πιο κοντά στα θέλω μας από ό,τι πιο κοντά στα πρέπει μας. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.